στα οικονομικά του, ρευστότητας. Είναι πλούσιος ο Δήμος Ηρακλείου, έχει ρευστό στο ταμείο? Όχι. Θα έλεγα τώρα ότι έχουμε περάσει από μία σειρά από κρίσεις και έχουμε, να σας πω, δηλαδή ξεκάθαρα, εχθές είχαμε 13,8 εκατομμύρια στο ταμείο. Δεν είμαστε, δεν είμαστε φτωχοί, αλλά είναι, δεν είναι προϋπολογισμένα. Αυτά δεν είναι προϋπολογισμένα σε αντιδημαρχίες? Αυτό που σας λέω είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Χθες το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, αυτό που πήρα σήμερα το πρωί από τον ταμείο. Κάθε μέρα κλείνω με ταμείο. Το σύνολο σχεδόν των χρημάτων είναι σε τράπεζες. Στο ταμείο έχουμε ελάχιστα χρήματα, τα οποία κατατίθενται πάλι σε λογαριασμούς για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει αυτό. Και έχουμε... Κάθε μεσημέρι ελέγχομαι τι πρέπει να είναι στο ταμείο, αθροίζομαι τους πολλούς λογαριασμούς που έχουμε σε διάφορες τράπεζες και το συρτάρι του ταμεία, και έχουμε κάθε μεσημέρι έλεγχο ότι το ταμείο είναι εντάξει. Η χθεσινή λοιπόν καταμέτρηση ήταν 13,8 εκατομμύρια. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι πολλά χρήματα τα 13,8 ναι. εκατομμύρια. Εσείς λέτε όμως ότι δεν είναι, δεν είναι πολλά. Αν προφανώς σκεφτείτε για τις ανάγκες ότι που έχει εκεί μέσα υπάρχουν χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα που πρέπει να πληρωθούν. Είναι δεσμευμένα δηλαδή. Είναι χρήματα του Πανανίου που είναι δεσμευμένα. Είναι κάποια χρήματα για έργα που έχουν δοθεί. Υπάρχει δηλαδή ένα μέρος από αυτά τα χρήματα είναι δεσμευμένο. Το καθαρό, ας το πούμε έτσι, χωρίς τη δέσμευση, ελεύθερο χρήμα που μπορείτε να κινήσετε, πόσο είναι από τα 13,8? Θα έλεγα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει και ένα ποσό να είναι πάντα διαθέσιμο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων, ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια πρέπει να είναι μονίμως στο ταμείο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 7 περίπου διαθέσιμα. Μάλιστα, μάλιστα. Περίπου λοιπόν τα μισά. Ναι. Κύριε Βασιλάκη, αυτό βέβαια και δεν είναι στην εποχή σας για να δώσετε εξηγήσεις, αλλά ως πολιτικός προϊστάμενος έρχεται σε μια φοβερή αντιδιαστολή σε σχέση με το 2019, τότε που παρομοιάζαμε όλοι το Ταμείο του Δήμου ως το θησαυροφυλάκιο του Σκρούτζ. Ναι. Ότι δηλαδή έχει πολύ χρήμα μέσα. Μιλούσαμε τότε για 55 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές. Νομίζω ότι τόσο ήταν κάπου εκεί το 18-19. Ναι. Και μάλιστα είχε δεχτεί πολλές φορές κριτική και ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί από τα 55 αυτά εκατομμύρια που διέθετε το 19, ναι, δεν έκανε κάποιες δράσεις, κάποια έργα στην πόλη να φανούν να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Ναι. Τι μεσολαβεί σε 4 χρόνια και ουσιαστικά έχουν φύγει, έχουν ξοδευτεί περίπου 40 εκατομμύρια. Ναι. Πρέπει να σας πω πρώτα-πρώτα ότι μέχρι τότε, βάσει νόμου, τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητος έπρεπε να ισοσκελίζονται με την εισφορά των δημοτών που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ. Στα χρόνια του COVID, και της οικονομικής κρίσης, επετράπη να μην γίνεται αυτός ο ισοσκελισμός. Και αυτό φέτος, ας πούμε, ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώνονται μετά από αυτό ακριβώς το απόθεμα του ταμείου. Λογαριάστε 4 χρόνια επί 6 εκατομμύρια, αμέσως θα δείτε μία απώλεια. Δεύτερον, εξηγήστε μου το, δεν το κατάλαβα καλά. Μπορείτε να το ξαναπείτε? Δηλαδή, μπορώ να σου πω το εξής. Φέτος ο προϋπολογισμός εσόδων από τα δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ ήταν 17 εκατομμύρια. Ναι. Για το 2024 είναι 17 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός εξόδων για ΔΕΗ, για ηλεκτροφωτισμό, καλά λέω, και για καθαριότητα, είναι 23 εκατομμύρια. Άρα, εάν δεν γίνει η αύξηση των τελών, την οποία εισηγήθηκα και δεν προχώρησε, ο Δήμος πρέπει να βάλει από το ταμείο του
6 εκατομμύρια. Αυτό συνέβαινε και αυτό τα 4 χρόνια. Στα παλιά χρόνια ήταν νόμος. Από το 19 μέχρι από σήμερα. Από το 19 μέχρι σήμερα. Συνέβαινε. Αν θυμάμαι καλά, έγινε μόνο μία φορά αύξηση των τελών. Ναι. Και τότε η αντιπολίτευση που είχε την πλειοψηφία ψήφισε μείωση του δημοτικού φόρου. Σωστά. Η οποία εξουδετέρωσε την αύξηση των τελών. Αυτό έγινε το 21. Το 21, πολύ σωστά. Αλλά από το 19 μέχρι το 23 τα χρήματα του Ταμείου πηγαίναν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες που όμως δεν ερχόντουσαν έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. Ένα μέρος πήγε εκεί. Μάλιστα θέλω να σας πω γιατί αυξήθηκαν και οι δαπάνες για τα, ναι, για τα τέλη καθαριότητος. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει ένα πρόστιμο για ένα τέλος ταφής. Δηλαδή τα απορρίμματα τα οποία δεν ανακυκλώνονται και θάπτονται, αυτό θεωρείται ότι είναι μια ενέργεια εις βάρος του περιβάλλοντος και υπάρχει ένα τέλος το οποίο βαίνει αυξανόμενο. Φέτος ήταν 2,4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι και ένας από τους λόγους που αυξάνονται τα τέλη καθαριότητας. Ναι. Επίσης, ένας άλλος λόγος απώλειας εσόδων είναι ο εξής. Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, ο ΟΑΕΔ τώρα έχει μετονομαστεί, αντί να δίνει επιδόματα ανεργίας, πολύ σωστά μας δίνει τη δυνατότητα να προσλάβουμε κόσμο τον οποίο πληρώνει αυτός. Mm-hmm. Παλαιότερα γινόταν συμβάσεις οκτάμινες, όταν τελείωσε το οκτάμινο, οι συμβασιούχοι επέστρεφαν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Τώρα ανακαλύφθηκε η εξής μέθοδος. Κάνουν προσφυγή στο δικαστήριο και ζητούν να μην απολυθούν. Στον γίνει το δικαστήριο, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να αποφασίσει την απόλυση τους, διότι αυτό λέει ο νόμος. Όμως δίδεται μία παράταση. Όσο διάστημα λοιπόν διαρκεί αυτή η παράταση, πληρώνει ο Δήμος. Και έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν τη λειτουργία του Δήμου, διότι δεν μας δώσαν μόνιμο τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμων, ναι, υπαλλήλων. Η πληρωμή λοιπόν των συμβασιούχων ήταν και αυτή μία πηγή εξόδων. Πόσο έχετε πληρώσει τις παρατάσεις αυτές? Θα έλεγα είναι μερικά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Ναι. Αλλά επειδή είναι πολλοί, είναι 500, mm-hmm, ξέρω εγώ, βάλτε εκεί έστω 800-900 ευρώ μαζί με τις κρατήσεις το μήνα, βγαίνουν ηλικιώδη ποσά. Μάλιστα. Τρίτο θέμα. Η ΔΕΗ, η αύξηση του κόστους ενέργειας ήταν τρομακτική. Διπλασιάστηκε ίσως και παραπάνω το ποσό που πληρώνουμε κάθε χρόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πόσο πληρώνετε τώρα? Δεν θυμάμαι τα νούμερα, αλλά νομίζω από 1 εκατομμύριο πήγαμε στα 2,5, κάτι τέτοιο. Κάτι, μάλιστα, λέω χονδρικά, δεν μπορώ να είμαι ακριβής, αλλά ως τάξη μεγέθους, mm-hmm, μπορεί να πήγε 1 εκατομμύριο παραπάνω σε ηλεκτροφωτισμό τα τελευταία χρόνια. Και επίσης, για τον κορονοϊό, πληρώσαμε διάφορες απολυμάνσεις, αγορά εξοπλισμού, ξέρω εγώ, αντισηπτικά, μάσκες κτλ. Μέρος των οποίων πήραμε από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και έτσι, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ξέρω εγώ, αναλώθηκαν αυτά τα χρήματα. Συμβασιούχοι, κορονοϊός, παρατασιούχοι μάλλον, κορονοϊός, ανταποδοτικές υπηρεσίες, ο ΜΗΣ, ο σχελισμός. Βεβαίως δεν υπήρχε όλο τέλος αυτό. Τέλος ταφής, όλα αυτά. Ο ΜΗΣ, ο σχελισμός, βέβαια δεν υπήρχε από την αρχή της ετίας, γιατί ο κορονοϊός παρουσιάζεται το 2020. 20. Φαντάζομαι αμέσως το δεύτερο ξεκίνησε. Χρόνο, δηλαδή. Ξεκίνησε αμέσως αυτό να μην ισοσχελίζεται. Ναι, ναι.
Αμέσως, ε. Όχι, να μην ισοσκελίζονται. Τα έσοδα-έξοδα, δηλαδή έξοδα, των ανταποδοτικών, ναι, υπηρεσιών. Αυτό και των, ναι, δεν είναι σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι, υπάρχει μία, ναι, ετήσια αύξηση των βάση πληθωρισμού, ναι, βάση άλλων γεγονότων. Μια ετήσια αύξηση. Αυτό δεν το βλέπατε ότι θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε μια κούρσα, ας πούμε? Να σου πω, ήταν τόσο μεγάλο το μαξιλάρι που υπήρχε που δεν είδαμε κάτι. Γιατί θέλω να πω, ναι, ότι και οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, ναι, την περίοδο του κορονοϊού ήταν, φαντάζομαι, και μετριασμένες σε σχέση με την κανονική λειτουργία μιας πόλης. Όταν υπάρχει δηλαδή καραντίνα, είναι άλλες οι ανάγκες. Ο κόσμος είναι περισσότερο στο σπίτι από αυτές που εξυπηρετεί ο Δήμος, ναι, που καλείται να εξυπηρετήσει. Πάντως, ίσα-ίσα, ενώ στον λέτε κορονοϊό... Λέτε ότι έγινε μια δαπάνη εκεί. Στον ίσως... κορονοϊό πάρα πολλά πράγματα υποβαθμίστηκαν. Ναι. Η καθαριότητα ήταν παρούσα. Mm-hmm. Ήταν ηρωικοί οι καθαριστές μας, οι οποίοι κάθε μέρα καθάριζαν την πόλη με τον κίνδυνο και τις μόλυνσής τους. Εμείς που είμαστε στα σπίτια μας κινδυνεύαμε πολύ λιγότερο. Και δεν υπήρξε μείωση των δαπανών, ενώ μπορεί να κάναμε οικονομία σε άλλα πράγματα, δεν κάναμε οικονομία στην καθαριότητα. Η καθαριότητα είχε τα έξοδα που είχε πάντα. Και σας λέω, υπήρξε μια αύξηση λόγω του πληθωρισμού, μια αύξηση λόγω του τέλους ταφής και ούτω καθεξής. Πιστεύετε ότι κατά την κρίση σας τώρα, αξιολογικά, ότι όπως είπατε ήταν το ποσό μεγάλο, 55 εκατομμύρια το μαξιλάρι, και ίσως εκεί έγινε μια σπατάλη στο κομμάτι, ας πούμε, των ανταποδοτικών υπηρεσιών και του μη ισοσχελισμού με τα τέλη, που δεν την υπολογίσατε εξ αρχής, αλλά την είδατε αθρηστικά στο τέλος? Θα έλεγα το εξής, ότι έγινε συνειδητά η επιλογή να μην επιβαρυνθούν οι δημότες σε περίοδο κρίσης. Mm-hmm. Τώρα όμως που παρήλθε η κρίση και που σιγά έχει μειωθεί αρκετά το ταμιακό υπόλοιπο, δεν είχαμε περιθώρια να κάνουμε γαλαντομίες. Κύριε Βασιλάκη, να σας ρωτήσω κάτι έτσι πολιτικά και τελειώνει η θητεία, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι ήταν ένα λάθος το γεγονός ότι δεν προχωρήσατε σε αναπροσαρμογή των τελών από το 2022, από τον Νοέμβριο, ας πούμε, του 2022, ώστε σήμερα το 2023 να ήταν ισοσχελισμένο και ίσως και εξασφαλισμένα, ας πούμε, και τα έσοδα για το 2024 κατά έναν τρόπο, και οι αυξήσεις, ναι, που ενδεχομένως να επιβάλλονταν να ήταν και πολύ μικρότερες? Ναι. Υπήρξε εισήγηση πέρυσι να μην αυξήσουμε τα τέλη. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση κρίσεως και ψηφίστηκε ομόφωνα. Και εγώ την ψήφισα. Πρέπει, mm-hmm, δηλαδή, αν γυρίζουμε πίσω τώρα, θα έλεγα ότι θα ήταν σωστό να υπήρχε μια αύξηση. Αλλά στο κλίμα εκείνης της περίοδου, που ακόμα το ταμείο ήταν υψηλά, ήταν 25 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αποφασίσαμε να μην κάνουμε αύξηση για το 2023. Για το 2022 έγινε αύξηση, την οποία ανέρεσε η μείωση του δημοτικού φόρου με απόφαση της αντιπολίτευσης, η οποία είχε την πλειοψηφία. Και αυτή η μείωση είναι πολύ σημαντική για τον εξής λόγο. Ο δημοτικός φόρος ήταν 30 λεπτά το τετραγωνικό για οριζόντια, για σπίτια, για βιομηχανίες, για τους πάντες. Και έδινε ένα ποσό της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων συνολικά από όλη την πόλη. Mm-hmm. Μειώθηκε στα 10 σεντ. Mm-hmm. Από το 30 στα 10. Και αυτό είχε μια απώλεια της τάξης των 1,8 εκατομμυρίων. Τα οποία κανείς δεν κατάλαβε. Κανείς δεν αντιλήφθηκε αυτή την ευνοϊκή, ας πούμε, μείωση, mm-hmm, που έκαναν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης που είχαν την πλειοψηφία. Αυτό όμως κόστισε τότε στο Δήμο, ναι, ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια. Τώρα ήρθε η σειρά μας να αυξήσουμε